παζάρι του Ισπαχάν, το παραδοσιακό παζάρι, αυτό που επισκέπτονται και οι τουρίστες, είναι σε μία από τις άκρες της μεγάλης πλατείας που έχουν εδώ. Υπάρχει το σύμβολο του Τοξότη, που είναι ο αστερισμός της συγκεκριμένης αγοράς. Δεν έχουν δώσει αστερισμό συγκεκριμένη αγορά, ζώδιο. Μία από τις ελάχιστες στιχογραφίες, οι οποίες έχουν μείνει ανεξίτηλες και που δείχνει τον πόλεμο μεταξύ των Περσών και των Μωαμεθανών. It's the war between Ottomans and Iranian. Exactly. Yeah. Και μπαίνουμε μέσα για να δούμε αυτό το παραδοσιακό παζάρι, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό βεβαίως από τα παζάρια που έχουμε δει στις άλλες μωαμεθανικές χώρες, στις αραβικές χώρες, για να το πω έτσι, απλά. The architecture of the bazaar dates back to 17th century. You can see the original structure there. Η αρχιτεκτονική του της αγοράς αυτής είναι του 17ου αιώνα. Βλέπουμε την αρχιτεκτονική δομή. We have a very active bazaar, very touristical. Cars passing by in the bazaar? No, they should not. This is the time that they are closing and they are going home. So only at this time you can see. Θα κλείσει η αγορά και ο κόσμος σιγά σιγά πηγαίνει. What are all these China? It's China, it's regional China. They are all Chinese small things that these days import to Iran. Είναι αυτά πορσελάνινα μεν, αλλά έχει όμως και πολλά πράγματα τα οποία εισάγονται από την Κίνα. And this is your great king. Yes, because they order to have Shah Abbas, the great face, or Qajar kings. Ο Μέγας, ο βασιλιάς τους, που έχει φτιάξει όλη αυτή την πλατεία, αλλά και αυτή την αγορά. Βλέπουμε να δουλεύουν πάνω στο χαλκό και στο μέταλλο. From 17th century, this bazaar was... Από τον 17ο αιώνα, αυτή η αγορά... So generation to generation, actually, these people were working here for 400 years. Τότε και από τότε μέχρι σήμερα, γενιά με γενιά, η τέχνη και η παράδοση παραμένει. That's copper. Αυτό είναι χαλκός. After making and shaping it, they should make it red or white. We have two kinds. Και από τη στιγμή που πάρει το σχήμα που θέλει ο τεχνίτης, το αφήνουν στο κόκκινο ή το μετατρέπουν σε άσπρο χρώμα. How do they do it white? They add some powder and they polish it. Βάζουν μία σκόνη και μετά το γυαλίζουν. Τι λες, τι λες? Το καστέρωμα, το κάνουν έτσι, άσπρο. Το γάνωμα που λέμε. We can see the place that they make white, the red ones, at the end of the bottle. Πάμε στο γανωτήριο λίγο παρακάτω. Και μάλιστα μου είπε ότι αυτή εδώ η στοά λέγεται η στοά των κουφών. Επειδή βαράνε όλοι μαζί, κάποια στιγμή πάβουν να ακούνε οι άνθρωποι. Here he make very big pots. Εδώ φτιάχνει μεγάλα καζάνια. For the restaurants. Για τα εστιατόρια κυρίως. He finished his work, I think. Τελείωσε τη δουλειά του αυτός εδώ. Κάθονται. Επάνω σε κορμούς δεν το κάθονται. Ειδικά διασκευασμένο. Έχουν πάρει μια μεγάλη μιχάλα από δέντρο και έχουν κάνει κάθισμα για να μπορεί να τους βολεύει να χτυπάνε. The stools which are they using are very peculiar. Αναφέρομαι στα σκαμιά, αυτά τα οποία μας έλεγε πριν ο Χρήστος που χρησιμοποιούν, τα οποία πραγματικά είναι πολύ παράξενα. They make it very comfortable because a long, long time they work and they need a very comfortable place. Προσπαθούν να τα κάνουν όσο γίνεται πιο αναπαυτικά, γιατί δουλεύουν πάρα πολλές ώρες καθισμένοι έτσι. Ναι, ναι, ναι. It is like a spring, no? Έχει μία, πως μάλλον έχει μία ελαστικότητα, συσπασιόν στα ελληνικά. Σουρωτήρια για μακαρόνια. Δεν. Σουρωτήρια για μακαρόνια. Πάμε προς το γανωτήριο.
In the last workshop, we can see the place that they make them white all at the last workshop. Κολλάει τα χερούλια. Προχωράμε, Χριστάρα. Αλλά έχει όμως και ωραία κομμάτια τεχνικής, ναι, εδώ μέσα μπαίνουν. Εδώ είναι το γανωτήριο. Θα προχωρήσουμε προσπερνώντας την Ιρανή, η οποία με τη δική της ασθενική κάμερα τραβάει στιγμιότυπα. This is the powder that they use to make that white. Αυτή είναι η σκόνη που χρησιμοποιούν. And look. White and shiny it will be. Μάλιστα. Ο κασίτερος αυτός μπορεί να είναι σε σκόνη, να είναι και σε υγρή μορφή ζεσταμένος, όπως κάνανε παλιά τα μαχαιροπύρουνα, τα βουτάγανε μέσα σε υγρή μορφή ζεστό και κάνανε το γάνομα. Δηλαδή ήταν μια απολύμανση απέναντι στο χαλκό που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατευθείαν για φαγητό. Και όταν χάλαγε το σκεύος, πέραγε ο γανωτής από τη γειτονιά και στο έφτιαχνε. Και πάλι από την αρχή, ναι. Και ξανά από την αρχή πάλι το γάνωνε. Το ζεσταίνει πρώτα καλά-καλά. Έχει το κασίτερο εκεί σε σκόνη τώρα. Γι' αυτό. Τεχνικές οι οποίες πια λείπουν στην Ελλάδα. Λείπουν στην Ελλάδα. Τελείωσε, ναι, ναι. Θυμάσαι που είχαμε δει. Είχαμε πάει μαζί επάνω στην Κρήτη. Ναι, εκεί, στο βουνό. Ναι, στην Κρήτη, ναι, ναι. Στην Κρήτη, ναι, μαζί. Εκεί το είδαμε, ναι. Και ίσως ήταν τα τελευταία. Πάμε προς τα έξω. Very nice and very interesting. Look, the interesting part is that after 400 years they are still doing and continue their job. Το ενδιαφέρον είναι ότι 400 χρόνια μετά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική. This is what we use in the morning for Imam Hussein, one of our prophets. There is one day that we make a ceremony and a service. Somebody should carry it in front of the group. Αυτό είναι το εξαπτέρυγο στο Ισλάμ. Το χρησιμοποιούν για τις προσευχές τους. Εδώ είναι από τους μεγάλους προφήτες. Και όταν γίνεται η προσευχή, το κουβαλάνε, το κρατάνε. Επειδή είναι πολύ βαρύ, το χρησιμοποιούν στον τελαμόνα. And sometimes they are very, very huge. As they are more and more and bigger, their reputation of that group is better than the others. Και όσο πιο μεγάλο το εξαπτέρυγό τους, τόσο πιο σπουδαία η θρησκευτική ομάδα η οποία το φέρει στην κορυφή της δικής της ομάδας. Και αυτό είναι, this is very nice. You know they are gold, they hammer gold in the copper. Ναι, αλλά κοίταξε την τεχνική όμως, Χρήστο. Κοίταξε πώς έχουν στηρίξει τον αετό επάνω στο φίδι. Σε μια κίδα επάνω. Σε μια κίδα επάνω είναι μια κόμπερ. This is real gold? No, they are all silver and semi-silver, not real silver actually. Μάλιστα, χρησιμοποιούν κυρίως εδώ στην αγορά για τα κοσμήματα που πουλάνε το ασίμι. This is the eye. Yes, it's something which evil eyes eye. We hang it actually on our houses to protect ourselves. Το μάτι αυτό το κρεμάνε στα σπίτια τους για να τους προστατεύει από το μάτι. Όπως σε πολλά αραβικά παζάρια, έτσι και εδώ σε αυτό το Πέρσικο υπάρχουν τμήματα. Αλλού υπάρχουν τα καρικεύματα, αλλού υπάρχουν τα χρυσαφικά,
Αλλού υπάρχουν τα ρούχα. For example, here, για παράδειγμα εδώ, is the gold bazaar of Isfahan inside of. You see all the jewels and golds inside. Εδώ είναι το παζάρι με τα χρυσαφικά. Gold is cheap in Iran. We have a fixed price for gold like other countries, but the workmanship here is very expensive. Ναι, λέει ότι έχουμε μία fixed τιμή για το χρυσό όπως όλα τα μέρη, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβή το κατασκευαστικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ ακριβό. And now here we see clocks. Yeah, wooden inlaid works for making the clocks and you know many other things like the office actually pieces. Εδώ είναι εφαρμογή του ξύλου. Όλα αυτά τα ρολόγια είναι φτιαγμένα μέσα σε ξύλινα πλαίσια, σκαλισμένα. Can we have one price? آقا قیمت آقای عزیز قیمت این مثلا ساعت چقدره؟ 20 چقدر؟ سلام. 20 US dollars. 20 euros about. Είναι στα γύρω στα 20 δολάρια ένα ρολόι φτιαγμένο από ξύλο. Again, you see, for example, Dutch one, those they are 80 euros. Τα μεγάλα όμως, the blue ones. Αυτά εδώ είναι στα 80. It's all wood or with ceramic. They are wood and also enamel. Another handicraft of Isfahan is enamel, copper made, and then they paint on them. Πώς το λένε το ξύλο αυτό, πώς? Όχι σμάλτο, το ξύλο που χρησιμοποιούμε, όχι καπλαμά, που βάζουμε στις ντουλάπες. Μελαμίνι. Μελαμίνι. Μάλιστα. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι γράφει αυτή η πινακίδα εδώ. Στα Πέρσικα. Yes, yeah. We call it kalyan. Huh? The hukok. We call the hukok kalyan. They serve us with hukok, the pipe, and also with food and tea. Εδώ μπορούμε να πιούμε το τσάι μας, ένα από τα πιο παραδοσιακά τεοποιεία, τσαγάδικα στο Ισπαχάν, στην δίπλα στη μεγάλη την πλατεία. Και αυτό ακριβώς γράφει η πινακίδα. Παραδοσιακό τεοποιείον. Και μπαίνουμε μέσα, βλέποντας ότι το ντεκόρ του από εδώ ξεκινάει. Συνίσταται στο να κρεμιώνται διάφορα πράγματα από την οροφή. A lot of things hanging from the ceiling, and as much as one of the tea house, as much as they have these old things, again it's a kind of credit and reputation. Μάλιστα. Του δίνει, πώς το λέμε, φήμη, το γεγονός ότι κρεμάνε πολλά παλιά πράγματα, παλιές αντίκες. Σαλάμ αλεϊκούμ. Και εδώ είμαστε. Σαλάμ. Χάσανα βασίτ. They are preparing sugar for the customers. Εδώ φτιάχνουν κυβάκια ζάχαρη για τους πελάτες. May I try? Μητσούνε εμπτάν κονίδι νεσόμπαλι. Οκ. And you see, in front of each customer, we have a lot of sugar. Three of them. So there, eh? Follow me, please. You see, they are eating their lunch with their special stew of Isfahan or Iran, better to say. Το αυτό είναι τοπικό φαγητό που το φτιάχνουν με κρέας. Με σάλτσα κόκκινη, με κρεμμύδι, βάζουν μέσα και σαφράν. Yeah, they put some pieces of bread inside of this, and this is meat. Αυτό είναι το κρέας, ναι. Παίρνουν το ψωμί. Can you show? Μητούνε χορτ κάνει για τσιλίτ παραμό, τσιλίτ κάνει και μου για ζάρι τσιλίτ κάνει μπαχόρ. Για να δούμε. He wants to make actually the lunch for himself, and you can see how they make it. By some pieces of bread first. Μάλιστα. Το μουλιάζουν την πίτα τους μέσα. Και βάζει και κρέας. Yeah. And then they add some. Γούστα μπας και ζουρί, μη χωρί γούστα και μη χωρί. Γούστα. Βάλε. Και με το κουτάλι. Κρέας αλεσμένο είναι. Γούστα τζάν. Bon appétit. Μη γεννούσε τζούνε. Και μας προσκαλεί για φαγητό.
very young people is, ναι, αυτό is going βλέπω to... και εγώ, ότι οι πιτσιρικάδες είναι που καπνίζουν. Here is the place for the family section. There are individuals and here... Λοιπόν, το έχουν ξεχωρισμένο το μαγαζί εδώ σε δύο κομμάτια. Εδώ είναι η οικογένεια και απ' έξω είναι οι άντρες. Όλων των ηλικιών. Είδαμε ακόμα και τους αμούσικους πιτσιρικάδες. Another specialty of Isfahan. Yogurt with water, we call it duk. Duk, ναι. Duk. Είναι ναι, γιαούρτι με νερό. Είναι σαν το ξινόγαλο το δικό μας. With a special sugar, again, a sweet of Isfahan. Και με ένα γλυκό το οποίο φτιάχνουν εδώ στο Ισπαχάν, που είναι φτιαγμένο από ζάχαρη. Κοίταξε γύρω-γύρω τι διάκοσμο φοβερό έχει. It's a very unique place. Yeah, yeah, very local, very old. From 17th century the tea house was here. Είναι από το 17ο αιώνα αυτό το τσαγάδικο. Ίσως και το πιο παλιό της Περσίας. And these are all this porcelain. Yeah, they are, and you see, they are all credit for this place, this old place, because they have a lot of them. See. Και η παλαιότητα αυτού του μαγαζιού πιστοποιείται από τις αντίκες που έχουν κρεμασμένες από την οροφή. You can see, for example, dervishes' devices, what they are. Υπάρχουν ορίστε όπλα των δερβίσιδων. And one box with the dervish to gather food and money. Εδώ είναι το πορτοφόλι της εποχής των δερβίσιδων, όπου μέσα έβαζαν τα λεφτά τους, έβαζαν όμως και το λιγοστό φαγητό τους. Εδώ. Sometimes the box is very very beautiful like that and old. Αλλά that is antique piece. Είχαν όμως και μεγαλύτερα σκεύη για να μεταφέρουν τους θησαυρούς τους και τα φαγητά τους. The special hat that dervishes use on the head. Μάλιστα. Είμαστε στην εποχή των δερβίσιδων. Και φεύγουμε. Τσακερνά. That's what I know. Και προχωράμε, Ξτάρα μου, λιγάκι ακόμα. Αυτά πάντως πρέπει να είναι μιας αξίας πολύ σημαντικής. This is the national team, football team of Iraq. Yes, but oh, very old time, before revolution, they are all date back. Είναι η παλιά τους ποδοσφαιρική ομάδα, η προεπαναστατική ποδοσφαιρική ομάδα, ήταν και πάρα πολύ γνωστή. Now they are all coaches of the national team. All of these players, now they are coach. Και τώρα όλοι αυτοί οι παίκτες που βλέπαμε πριν, τώρα είναι προπονητές σε τοπικές ομάδες. A special drink, duk. Very big glasses. Yes, because μεγάλα ποτήρια, τεράστια. When you eat this, it's very greasy and you need duk. Α, ναι, αυτό έχει λέει πολύ λάδι μέσα, οπότε χρειάζεσαι να πίνεις το ξινόγαλα για να έχεις σε μια ισορροπία. Α, και άλλο ένα κουλί των δερβίσιδων εδώ. Το πορτοφόλι της, ας το πω έτσι. Very nice. Εδώ τι κάνουν, αυτή η φωτιά τι είναι, what is this flame? They are making tea there. Here? Yes. On top of that? Not on this. Είναι παρετσίγκα ατσίζια. Ατσίσπια. This is only for making boiling water. Α, αυτό είναι για να βράζουν το νερό. And why are they wasting this flame? چرا اینقدر این آتیشالا زده بالا از این؟ به قول بیفته. They are in a hurry always. They need a lot of fire to make the boiling water. Δεν σταματάει ποτέ η δουλειά εδώ. Χρειάζονται συνέχεια να έχουν τρεχούμενο νερό. Μάλλον χρειάζονται να έχουν βραστό νερό συνέχεια. These days it's a must for everybody who wants to have the hubble bubble to use this. Ναι, για τον αργυλέ χρησιμοποιούν αυτά τα πλαστικά επιστόμια. Ναι, αυτό είναι σαφές. Και φεύγουμε πηγαίνοντας. Αυτά είναι παλιά χαρτονομίσματα ή είναι χαρτονομίσματα που διαβάζω. Όχι, είναι από επισκέπτες. Γιατί βλέπω και ρώσικα επάνω. Είναι άνθρωποι, οι τουρίστες που έχουν περάσει από εδώ και έχουν αφήσει τα ενθυμήματά τους. Όπως επίσης και τα γραμματόσημα. Εσύ είσαι συλλέκτης. These are all old stamps of Iran. They're all from Iran. All Iranian stamps, yes. Είναι όλα γραμματόσημα του Ιράν, όπως και κέρματα του Ιράν. Διάφορα τζελάκια. You know why, what is the usage of these? Όχι, αυτό τι είναι. In the past, opium actually sellers used them to actually vape and then sell opium. Αυτές είναι ακριβίες για τους εμπόρους του όπιου, τις παλιές εποχές. Μάλιστα.
Shall we go which way? That is actually the end of the bazaar. You can see from here. If you like, have a look at the gold bazaar. We go to the gold bazaar. Yeah. Επειδή εδώ τελειώνει, είναι πολύ μικρό αυτό το κομμάτι του παζαριού. Θα προχωρήσουμε προς το παζάρι με τα χρυσαφικά. Αυτό είναι φτιαγμένο από χαλκό, το οποίο το έχουν ψήσει στο φούρνο με χρώματα. It will be very strong that nothing happened to them, even if you scratch. Είναι πάρα πολύ σκληρό και τίποτα δεν μπορεί να το χαράξει. Και έχει μέσα και μια πολύ μεγάλη ποικιλία κυρίως στα μπλε χρώματα. Είναι κλασικά σχέδια του Ισπαχάν. Λοιπόν, 50 χιλιόμετρα, you said 50. 50 χιλιόμετρα είναι το συνολικό μήκος του παζαριού στην πλατεία, την βασιλική πλατεία του Ισπαχάν. Yeah, but this small section is too very touristical, as you see. And they are not very modern, actually, designed. Δεν είναι πολύ μοντέρνα αυτά τα σχέδια. For modern design, ladies should go to the downtown. Κυρίως οι τόπιες όταν θέλουν να πάρουν κάτι μοντέρνο πηγαίνουν στα κεντρικά κοσματοπολία. So the workmanship of these pieces that you see is lower than the downtown. Εδώ η τεχνική του σκαλίσματος είναι πιο χαμηλή ποιοτικά από τα καταστήματα κοσματοπολία που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης. I just wanted to ask for a price. Yes. How can we know? Let's go. First of all, they should all hang the price, the real and fixed price. Θα έπρεπε όλοι, λέει, να έχουν τις τιμές τους κρεμασμένες, να ξέρουμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες τιμές. Let's go to this gentleman and ask about the prices here. Αλλά ένας κύριος εδώ, ο οποίος έχει κοσματοπωλείο, μας φωνάζει και μας λέει, ελάτε να δείτε την πραμάτια μου. Look, this is the sign. Hello. This is the sign that they write every day the price of the 17 carat or 18 carat. Now choose one piece and ask him about the price. Για να πιάρουμε ένα κομμάτι. Let's say this necklace. این میخواد قیمت اینو چیزو بگردم بنده بدونه. آفت کلیه. نه. بله. First they should weigh it. Άρα το πάνε με το γραμμάριο. Με euro, με euro. Euro, euro. Dollars is okay. Ya dollar ya euro. Har kum rahat eri. Arzan be uz vedum. 42. Είναι 42 γραμμάρια. Arda 13 tuman taksim bar 1080. Be euro 504. چقدر؟ 514 یورو ایتریل بی خود تلاش چقدر شد؟ خودی تلاش اونس رو اونس نه تلاش گفت این فتنو گتی من تو خریست هم دید فتنو ترا که استو ویریت که استی ویریتو که استو دبای 450 was for the gold and the rest of that would be for the workmanship. 450 ευρώ είναι το κόστος του χρυσού. Τα υπόλοιπα, 64, πηγαίνουν στην δουλειά και είναι όλο χειροποίητο, λέει. Μάλιστα. Για να δω έτσι μια... Αυτά είναι αληθινές πέτρες, αληθινό διαμάντι ή είναι ζυρκόνι? This is real gold. Yes, they are all real gold. They don't have any fake ones. And they are all 18 carats. Είναι όλα στα 18 καράτια και είναι όλο... Ποιο θες, Χρήστο? Πιο κοντά. Ποιο να διδάγουμε. Βέρες είναι αυτές. They are for wedding rings. Yes, they are wedding rings. Yes. Let's see this one. It's about 20 euro, he guesses. Αυτό είναι γύρω στα 20 ευρώ. Χρυσό 18 καράτια. Με ψήγματα επάνω διαμαντιών. And you know, it's a must in our culture to have wedding rings. You see, I should have, otherwise my wife will kill me. Λέει ότι είναι υποχρεωτικό να φοράς βέρες εδώ, γιατί άμα δεν φοράς τη βέρα, τότε θα σφάξει η γυναίκα σου. More or less the same in Greece, don't worry. So thank you very much. Εγώ χαίρι μάμου. That's what I have to say. Merci. Thank you. Πολύ ευγενής. Αυτό εδώ σημαίνει τσιντάκ. Είναι μία από τις καλύτερες φίρμες που φτιάχνουν γλυκά εδώ στο Ισπαχάν, στην κεντρική πλατεία. Καβάνκας.
Καβανγκάζ λέει. Yes, Καβανγκάζ. Αυτά λέει. Και να μου αφήσεις τώρα τα τεστ ξαφνικά. Οχοχοχ. Τι βλέπουμε εδώ. These are a special gas of Esfahan, a special nougat of Esfahan. Produced in Esfahan, and even Iranian who come to Esfahan from the other cities, they should buy it. Αυτά είναι γλυκά φτιαγμένα εδώ στο Εσφαχάν και μόνο εδώ φτιάχνονται. Θυμίζουν πολύ έντονα το μαντολάτο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το μαντολάτο με φιστίκι. Εδώ έχουμε διάφορα. And the name is Sohan. Είναι ξηρή καρπή με μέλι. Παστελάκια και διάφορα. Τι λες? Παστέλι είναι κυρίως. And it's not only pistachio. We have four different things in it. Είναι τέσσερα διαφορετικά συστατικά εδώ μέσα. Είναι κρύσταλλοι ζάχαρης που και τους τρώνε αυτούς τους κρυστάλλους με το τσάι. And this is saffron, saffron type. We have different types. Και το έχουν βάψει με κρόκο, με σαφρόν. Το φυτό κρόκο. And this is saffron that they add to that. You see, this is the real saffron here. Ωραία, the price of this? One euro, a little more than one euro. Κάτι λίγο παραπάνω από ένα ευρώ. Παγωτό χωνάκι. Made in Iran, που οι κυρίες εδώ το τρώνε και το απολαμβάνουν, αλλά θέλουν να κρυφθούν λίγο από τις κάμερες. Και πάμε να δούμε τώρα πώς το φτιάχνουν το παγωτό, τι παγωτό είναι. Yeah. So, here they let make. Me see. Yes. Nothing. Nothing. Empty. This here, one. Εδώ. Wow. Εδώ είμαστε. That's saffron traditional ice cream of Esfahan. Αυτό είναι το παραδοσιακό παγωτό του Ισπαχάν φτιαγμένο με σαφρόν, με κρόκο. You may ask why they are half. Γιατί είναι μισά. Because they add carrot juice. Α, γιατί προσθέτουν χυμό από καρότο. And then they make a mixture and then drink it. Και μετά το ανακατεύουν και το πίνουν. As you don't, it's like, ναι, ναι, γρανίτα. You don't eat it like ice cream. No, we drink it. Then we add actually το the juice. Εάν βάλουν μέσα τον χυμό από το καρότο. Sometimes we add something else. Αλλά συνήθως όμως βάζουν και κάτι άλλο. Another kind of ice cream. Ναι. Φαλουδεταρί. Κοντζάς φαλουδεταρί. Look at. Μπορεί να μας το φτιάξει. Yes, Άρα, he will show us one piece of, some pieces of that. We add this to ice cream. This is traditional production of Shiraz and Esfahan both. What is it made of? It's made of. What is milk? It is. A starch. Made of starch. Only starch. And then in the in the refrigerator. And we add this. Lemon juice to that. Α, βάζουμε και χυμό από λεμόνι για να δοκιμάσω τι είναι, γιατί δεν έχω καταλάβει. Yes, add some lemon juice to that first. It's better. But make you very fat easily. Α, έχει πολλές θερμίδες, λέει. Και σε παγιώνει. Βάζεις επάνω χυμό λεμόνι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα λαχανικό. Σίγουρα είναι λαχανικό. Όχι, όχι, λαχανικό είναι. Το οποίο το έχουν ποτίσει με ρολόνερο, το βάζουν πάνω και λεμόνι. Χριστό, εάν δεν προχωρήσουμε το ρεπορτάζ θα το τελειώσουμε εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Merci. Very nice. Yeah, I will eat it later. Can you keep it? Yes. میشه اینو بذاری توی یخچال بعد ما بیان بگیریم ازت؟ مرسی. پولی رو. تا یه فیلم از کارگاه بگیریم. یه دومه که نه اوپراتیف فتحنده اوپرا. Here they give them actually those the cones. Yes. Yes, cones there. Άρα το ίδιο πράγμα το κάνουν και σε χωνάκι παγωτό. Μπορούμε να δούμε πώς το φτιάχνουν. We can go and see how they, yes. they make it. How they make it. Τα καρότα. Yes, I would like to see how they make the juice. With the juice with the carrot. Για να δούμε λιγάκι τώρα πώς φτιάχνουν. Να δούμε όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, είπαμε ότι παίρνουμε ένα κυπελάκι, πολύ ωραία. Παίρνει χυμό από καρότο. Εξαιρετικά. Το βάζει στο ποτήρι. Μάλιστα. Τι είναι αυτό. Α, καταφύγει. So, some people like to eat it. Yes, some people like to eat it separately, the ice cream, and then drink it. And some others, they stir it, mix it. Ανάλογα με το γούστο σου. Ή το τρως το παγωτό σιγά-σιγά-σιγά και μετά πίνεις το καροτόζουμο, ή το ανακατεύεις όλο μαζί. Wonderful. Thank you very much. Merci. The name of this garden is Aram Garden.
Α, το όνομα αυτού του κήπου είναι ο Ιρανικός κήπος, ο κήπος του Ιράν. Or Garden of Paradise. Ή ο κήπος του Παραδείσου. You can see this garden dates back to more than 700 years ago. Αυτός ο κήπος μας γυρίζει πίσω 700 χρόνια. But this building. Αλλά αυτό το κτίριο. Dates back to 150 years ago. Αλλά αυτό το κτίριο χτίστηκε πριν από 150 χρόνια. In Qajar time. This which time? Qajar time, no? Α, τις, ναι, την εποχή των Ατζάρ, ναι. Now we are in Islamic time, before Shah time and before Qajar. Και τώρα είμαστε στην Ισλαμική εποχή, πριν ήταν η εποχή του Σάχη και πριν ήταν η εποχή των Ατζάρ. And this building was belonged to the different tribes, Ashqai tribes, and then the rich people. Και αυτό το κτίριο ανήκει σε διαφορετικές φυλές, πλούσιοι άνθρωποι. And after that, after the revolution, it belongs to the university. Και μετά την επανάσταση, αυτό το κτίριο πέρασε στα χέρια του πανεπιστημίου. University of Botany. Στο πανεπιστήμιο του Μάτινη. If you look in the tile work, can we walk a little bit? Yes, of course. Ναι. Εάν τώρα κοιτάξουμε αυτή την, τις λεπτομέρειες οποίες έχει επάνω. So, in the middle you can see the king. Στη μέση μπορούμε να δούμε τον βασιλιά. Ajar king. Είναι ο βασιλιάς Ατζάρος, επάνω στο άλογο, on the horse. Nasreddin Shah. Μάλιστα. And on the right side there is a very famous story according to Quran. Και με βάση το Κοράνιο υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία εδώ. Right, it's the story between Yusuf and Zuleikha. Είναι η ιστορία μεταξύ του Ιωσέφ και του Ζουλεϊχά. Yusuf was the most handsome prophet. Ο Ιωσέφ ήταν ο πιο όμορφος προφήτης. And Zuleikha was the queen of Egypt. Και ο Ζουλεϊχά ήταν ο βασιλιάς Αιγύπτου. And he was working for her. Και δούλευε, ναι. And but she was she fell in love with him. Η βασίλισσα της Αιγύπτου έπεσε στον έρωτα ή μάλλον ερωτεύτηκε τον προφήτη. And she was of course married. She. Yeah, Zuleikha. See, Yusuf was a man, a handsome prophet. Understood. Αλλά αυτή ήταν και παντρεμένη μέσα σε όλα. Zuleikha was a queen of Egypt, and all the women in the palace. Blame her. Wow, you're fell in love with somebody who's working for you. Ναι, αλλά τις βάλανε πόστα. Τις είπανε, παιδάκι μου, εσύ ερωτεύτηκες με κάποιον που δουλεύει για σένα. But they haven't seen Yusuf before. Αλλά δεν τον είχαν δει τον Yusuf πριν. So once she gathered the ceremony. Όταν όμως τους μάζεψε. And she gave all the high officials a sour orange and a knife. Και τους έδωσε σε όλους από ένα πορτοκάλι και από ένα μαχαίρι. Yes. And then she suddenly called Yusuf. Και αφού λοιπόν τους είχε μαζεμένους όλους εκεί, τις φίλες κυρίως, φώναξε και τον Γιουσέφ. So, he came in and all of them astonished, cut their finger together, simultaneously. Και όταν τον είδανε μπροστά που ήταν και έτσι όμορφος, και επειδή καθαρίζανε το πορτοκάλι, από την ομορφιά τα χάσανε και κόψαν τα δάχτυλά τους. So, wow, you just blame me, you cut your finger. Α, έτσι, μπράβο. Ναι. So. And there is another story also on the left between two lovers, like, you know, she's taking a bath. Ah, υπάρχει όμως και μια άλλη ιστορία εκεί, Χρήστο. Δεν ξέρω αν μπορείς να πας στην κοπέλα κάτω αριστερά, η οποία κάνει το μπάνιο της. And the man Fahad was going for hunting, but they saw each other, they fell in love. It's like Romeo and Juliet. You know? Είναι μια ιστορία σαν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. And above the king is Selena. And probably one of the very seldom rare pictures of women. Και παρατήρησα πιθανόν μια από τις ελάχιστες γυναικείες απεικονίσεις όπου είναι η μη γυμνή γυναίκα, γιατί παίρνει το μπάνιο της. And above the king, και πάνω από το βασιλιά Σολεϊμάν, είναι ο πρόφητης Σολεϊμάν. Yeah. Είναι ο προφήτης Σολεϊμάν, ο οποίος μπορούσε να μιλάει ακόμα και με τα πουλιά. Α, θα μας δείξει λίγο έτσι, τα βοτανολογικά χαρακτηριστικά αυτού του κήπου. And also you see lots of sour orange trees around that. Βλέπουμε πολλές πορτοκαλιές. We have variety of trees here, sour orange, palm tree and. Έχουν πολλών ειδών δέντρα εδώ. Είναι το, πάντως έχουν ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Peach. Δηλαδή βρισκόμαστε τώρα, Ροδάκινα, είμαστε στο μήνα Ιανουάριο.
Χειμώνας, θα έλεγε ότι είναι και η καλύτερη εποχή για να έρθει κανείς εδώ. Έχουμε γύρω στους 10 βαθμούς θερμοκρασία, αλλά με πάρα πολύ όμορφο ήλιο. Βέβαια το βράδυ πέφτει στους 0 βαθμούς, ίσως και στο μείον 1. Yes. And also in the poetry, they use a lot of cypresses. You know, when your lover is so thin, slim and tall, you say, my lover or my love is like a cypress tree. But I don't know what cypress tree is cypress, in Greek. Yeah, well. Let's go, I'll show it to you. Ναι, γιατί όταν θέλουν έτσι έναν ωραίο άντρα στον έρωτα επάνω, στα ρομάντζανα, που είναι λεπτός, ψηλός, αδύνατος, θέλουν να τον χαρακτηρίσουν κάπως, τον λένε ότι είσαι σαν το δέντρο Cyprus. Πρέπει να δω όμως ποιο δέντρο είναι αυτό. Yes. Yeah, and the tallest cypress in Shiraz is in this garden. Και το πιο ψηλά δέντρα από αυτά τα οποία μου λέει η φίλη μας η Shiraz είναι σε αυτόν τον κήπο μέσα. It's very nice to walk in this garden in the evening in April, all over the smell of trees. Είναι πολύ ωραίο να περπατάς μέσα σε αυτόν τον κήπο κατά το μήνα Απρίλιο, διότι είναι όλα ανθισμένα και έχει πολύ ωραίες μυρωδιές. Και τώρα θα πάμε να δούμε το υψηλότερο από τα δέντρα που μου λέει. Καλά, θα θέλω σκότωμα αν δεν το ξέρω στα ελληνικά ποιο είναι. Είδα εκεί Παρίσι. Ένα δυνατόν. Οκ. Μιλάμε για κυπαρίσια. Δεν το... Με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Κυπαρίσι. Και το λέμε έτσι, ψηλό λιγνό σε κυπαρίσι. Το λέμε και στην ελληνική γλώσσα. Βεβαίως. We use the same expression in Greek. Really? Yes, when you want to characterize somebody who's tall, thin. Yes. Of course, some cypresses are a little fat, but if you stay like this, you know, your beloved will kill you, you know, if she's like this. Υπάρχουν βέβαια, λέει, και μεγάλη Παρίσια που κάτω έχουν μια περιφέρεια έτσι λίγο μεγάλη, αλλά δεν τα λες τους αγαπημένους αυτά. Yeah, this is very tall, yes. That we have a lot in this garden is this tree, cypress tree. Yeah, let me ask Christos, if υπάρχουν τόσο ψηλά και Παρίσια στην Ελλάδα. Δεν το έχω δει εγώ. Δεν έχω δει, όχι. Δεν έχω δει έτσι τόσο ψηλά. Είναι πραγματικά θεόψηλα. Εδώ μας έφερε η φίλη μας η Σειράς να δούμε το πιο όμορφο λεπτό κυπαρίσι. Το οποίο το δείχνει σε όλους τους τουρίστες από το εξωτερικό. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Of course the best time Shiraz. Αλλά επαναλαμβάνει ότι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς το Σειράς είναι ο Απρίλιος. Στο τέλος αυτής της μικρής βόλτας στον κήπο, τον βοτανολογικό του Πανεπιστημίου του Σειράς, ακριβώς απέναντί μας, μακάρι να μπορούσαμε να το βλέπουμε, είναι ο κήπος με τα τριαντάφυλλα, 150 διαφορετικά είδη.